Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα για την 11η αγωνιστική της Development 2 League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Frigo Driver και Tebel Hanades. Οι δύο πεντάδες έχουν περάσει ήδη στο παρκή, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση, με τους Frigo Driver από τη μία να μετρούν 6 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν, ενώ από την άλλη Tebel Hanades έχουν καταφέρει να κερδίσουν 3 μάτς μέχρι στιγμής και να χάσουν τα 6. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς και το τζάμπολ βγάζει νικητές στους σημερινούς γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν και την πρώτη κατοχή. Δεν θα την κρατήσουν όμως για πολύ, καθώς έγινε νωρίς το πρώτο λάθος. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Κωστάκης, Γιώργος Μιχαλακάκος, Σταύρος Μιχαλακάκος, Παπαδάκης και Ευκαρπίδης για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη για τους Εμπερχανάδες έχουμε Δημαρά, Καρο Γιώργο, Καλιούση, Φωτίου και Ράιζη στην πεντάδα που ξεκινάει το μάτς. Λάθος τώρα και για τους Ροζ. Πάει μόνος στη φάση και ανοίγει το σκόρο ο Κωστάκης για το 2-0. Δημαράς. Πήρε ο Κολιούσης. Ξανά Κολιούσης με την μπάλα στα χέρια. Έγινε το κλέψιμο, νέο λάθος των Τεμπελ Χανάδων. Ρίχνουν τώρα ταχύτητα οι γηπεδούχοι και ο Φταρπίδης συγκεκριμένα. Ζητάει ο Μιχαλακάκος, πήρε, πέρασε, πήγε προς τα μέσα και σκόραρε ο Γιώργος Μιχαλακάκος για το 4-0. Εξάδα διαθέσιμη σήμερα για τους Τεμπελ Χανάδες, μόλις μια αλλαγή για τους Ροζ. Ενώ από την άλλη έχουμε 7 διαθέσιμους παίκτες για τους Frigo Driver. Τρίποδο τώρα του Δημαρά, κακό όμως. Θα καταλήξει αρβούλη προσπάθειά του. Παραμένει στο 0 η φιλοξενούμενη. Παπαδάκης αφήνει στον Μιχαλακάκο για να κατεβάσει εκείνος. Καρπίδης. Κωστάκης τώρα στην κορυφή. Καστή πάσα για τον Παπαδάκη, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Καρπίδης πιέζεται στο κέντρο, θα κάνει το φάουλ ο Κωστάκης. Ο Δημαράς, με συγχωρείτε, πιέστηκε στο χώρο του κέντρου. Ο Δημαράς, ο οποίος έστηκε τώρα την μπάλα στα δικά του χέρια, θα πάρει μια εκτέλεση, αλλά είναι κακή. Βάζει ταχύτητα ο Μιχαλακάκος. Ανάμεσα σε 3 θα σκοράρει. 6-0. Καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Από την άλλη δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν το πρώτο καλάθι οι Τεμπελ Χανάδες. Δημαρά θέλει να το κάνει, δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Τρέχει το γήπεδο ο Καρπίδης. Αστοχή. Παρακαταλήγει εκτός. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Με Καραγιώργο. Άφησε δίπλα του. Μπαλά στα δεξιά στον Κολιούση. Θα εκτελέσει από το πλάι εκείνος. Δεν πήγε εντός καλαθιού η μπάλα. Ανοιχτό γήπεδο τώρα για τους γηπεδούχους. Θα γίνει το μπέρδεμα. Είναι το κλέψιμο από τον Ράιζι. Ράιζι πιέζεται. Πάρα λίγο να γίνει και νέο λάθος από τους Ροζ. Δημαράς θα εκτελέσει αδύναμο τελείωμα. Παραμένει το 6-0. Παδάκης. Όλο το δρόμο δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανένας. 8-0 πλέον. Καθόλου καλό ξεκίνημα για τους Ροζ. Αντιθέτως από την άλλη, οι Frigo Driver ξεκινούν ορεξάτη. Θα έρθει το πρώτο του το καλάθι, όχι. Και ο Καραγιώργος τώρα στόχησε. Παραμένουν από τι, οι φιλοξενούμενοι. Αλλά κάκος στέκεται, δεν πάει κάποιος πάνω του και τιμωρεί. 11-0. Το σερί των γηπεδούχων συνεχίζεται. Και έχουμε και την πρώτη τρίποντη εκτέλεση στο μάτς. Κύριος Γιώργου Μιχαλακάκου. Κολιούσης,
Θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Στάει ο Παπαδάκης μπροστά, σε εκείνον θα πάει η μπάλα, αλλά είναι πολύ δυνατή η πασά. Δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα πριν καταλήξει εκείνη εκτός. Μια προσπάθεια για το πρώτο καλάθι από τους Τεμπελχανάδες, Δημαράς. Τεκάρει γύρω του. Κυροκολιούσης, δύο πάνω του θα γίνει το κλέψιμο. Αλακάκος κρατάει, γυρίζει, πάει μόνος του, τρομερή κίνηση, 13-0. Και πάλι ο Μιχαλακάκος δίνει τη λύση μπροστά. Και πάλι η άμυνα των Τεμπελχανάδων δείχνει αν μπορεί να σταματήσει την επίθεση των Freeco Driver. 13-0 πλέον, νέο κλέψιμο. Μια ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι για τους γηπεδούχους, δεν θα έρθει αυτή τη φορά. Παραμένω όμως στην επίθεση μπλε. Βάλα έξω στον Γιώργο Μιχαλακάκο για τρεις αυτός, η μπάλα στο σίδερο. Μαζί στο Καραγιώργος, ο οποίος τώρα σταματάει, πιέστηκε, βρήκε την πάσα για τον Κολιούση. Δημαράς. Μένει το σκριν. Με πόδι. Δεν έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Με τους Freeco Driver να έχουν ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. 13-0 προηγούνται τώρα. Χωρίς καλά το παιχνίδι οι Τεμπελχανάδες, οι οποίοι θα βρίσκουν σκούρα από τα πρώτα λεπτά. Αλλά στη γωνία Καρπίδης θα εκτελέσει, δεν είναι καλή όμως η εκτέλεση. Δημαράς πιέστηκε, έχασε η μπάλα, κατέληξε εκτός. Η κατοχή παραμένει στους Ρος. Καραγιώργος είναι παραφορά. Πήρε ξανά. Αλλά έξω. Ραΐζης θα εκτελέσει. Ούτε τώρα θα ανοίξει το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Στακής οργανώνει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Χαλακάκος στα αριστερά η μπάλα. Έγινε το κλέψιμο τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Δημαράς. Θα κοπεί στα ίσα. Καρπίδης. Χαλακάκος με το δεξί χέρι, δεν σκοράρει ο ίδιος ανάμεσα από δύο. Κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound και να βάλει την μπάλα στο καλάθι με τη δεύτερη δική του ευκαιρία. 15-0 πλέον. Ακόμα μια δυναμική άμυνα των Freeco Driver. Μπροστά μέσα, δεν θα σκοράρει ο Κωστάκης. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ που θα το στείλει στην γραμμή των βολών. Στο μάτς μετά τις δύο βολές. Καραγιώργος με Φωτίου. Έγινε το κλέψιμο, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Καραγιώργος το σχολιούσε. Και πάλι Καραγιώργος στη γωνία, στο ένα δευτερόλεπτο για να προλάβει το ρολόι. Δεν βρίσκεται καν στεφάνι μπαλά. Δυνατή η πάσα στη συνέχεια, η οποία έχει ως στόχο τον Κωστάκη. Θα μπορέσει εκείνος να γίνει αποδεκτή της μπάλας. Φωτίου. Κρατάει. Δεν θα αποφύγει όμως το νέο κλείσμα των Freeco Driver. Εκκληριασμός για Μιχαλακάκο. Δεν ήρθε το καλάθι, 2-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο.
το σκορ στο 17-0, παρακαλώ. Καραγιώργος κρατάει τα αριστερά, δεν θα σκοράρει. Θετικό rebound, νέα ευκαιρία, ούτε τώρα πίσω αυτό. Και νέα θα έρθει το καλάθι επιτέλους από τον Κολιούφη. 17-2, 1-54 πριν το τέλος της περίοδου. Οι Πελχανάδες καταφέρουν να σπάσουν το ρόδι. Κωστάκης για 3, αστοχή. Καρακεσής Ογλου. Κουβαλάει την μπάλα. Τρίποντο αλλοιώθηκε. Μείνει ξεχασμένος ο Παπαδάκης. Έφτασε τελικά η μπάλα σε εκείνον. Δεν είχε κάποιος άλλος στα μάτια του στην μπάλα. Νέα ευκαιρία με τον Κωστάκη που σε σκοράρει. 19-2. Καραγιώργος. Πάλι Παπαδάκη. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Frigo Driver. Καραγκεσίς Ογλου. Παίρνει ξανά, θα σηκωθεί κατευθείαν και θα σκοράρει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 19-4 πλέον, 47 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Κωστάκης άφησε στον Παπαδάκη. Θέλει να ξεκινήσει την πορεία του προς τα μέσα εκείνος. Τελευταίος ακούμπησε παίκτης των Τεμπελχανάδων. Έτσι κατοχή παραμένει στα χέρια των μπλε. Παπαδάκης του φύγει πάρα τα χέρια. Καραγκίσης Σόγλου. Πάει μόνος, όχι τώρα θα πασάρει στον Καραγιώργο. Ωραία προσπίση από εκείνον, δεν μπορεί στη συνέχεια μόνο να τελειώσει καλά τη φάση. Αλλά κακός. Άφησε τον Παπαδάκη με το δεξί χέρι εκείνος, θα τελειώσει άτσαλα. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Τεμπελχανάδες τώρα. Καραγιώργος στα 5 δευτερόλεπτα ο Φωτίου. 3 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει ο Καραγιώργος, αυτό θα κάνει, δεν βρίσκει στόχο και ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 19-4. Πήγαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 19-4 το σκορ. Μόλις 4 πόντοι από την πλευρά των Τεμπελχανάδων. Από την άλλη, Frigo Driver τα βρήκαν κάπως πιο εύκολα από όσο περίμεναν τα πράγματα στην πρώτη περίοδο. Και προηγούνται τώρα με 21-4, καθώς ξεκίνησε και με ένα γρήγορο καλάθι από τον Μιχαλακάκο. Τον Σταύρο Μιχαλακάκο. Η Μαράς. Πυροφωτίου. Καρακεσόγλου έχασε την παρά τα χέρια του. Καλακάκος έχει μπροστά επιλογή τον Παπαδάκη. Τώρα σταματάει η τρίπλα, ψάχνει επιλογές, αφήνει έξω στον έτερο Μιχαλακάκο. Μόνος του στο πλάι ο Γκίκα. Ο κοντά στοχή είναι και ο Παπαδάκης όμως για να διορθώσει την κατάσταση. 23-4. Μαράς με τον Παπαδάκη μπροστά του, Καρακεσόγλου πάει να δώσει το screen. Ταΐζης εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το shoot, Μαθιός μαζέψε. Παπαδάκης στην άλλη πλευρά με το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά στο έδαφος και ανασπέκτη των φιλοξενούμενων. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Δημαράς είναι αυτός που βρίσκεται ακόμα στο παρκέ. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πιάνει τον αστράγαλο του. Πάμε σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε με την επανέναρξη. Ο Δημαράς πέρασε εκτός. Δεν μπορεί να συνεχίσει με τετράδα. Τώρα στο παρκέ οι Τεμπελχανάδες. Yeah.
να δούμε τώρα τι. Τι θα γίνει με τετράδα. Τελικά θα συνεχίσουν το ματς. Με πεντάδα, με συγχωρείτε. Θα συνεχίσουν το ματς οι Τεμπελχανάδες. Καθώς πλέον με χτυπημένο τον Δημαρά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Καραγιώργος, τον Κολιούση, μπαλά κυκλοφορεί. Μπερδεύεται εκεί ο Φωτίου στην τρίπλα. Μπαλά πέρασε εκτός, παραμένει στα χέρια των Τεμπελχανάδων, οι οποίοι όμως έχουν 4 δευτερόλεπτα μόλις για να εκδηλώσουν επίθεση. Φωτίου στον Καραγιώργο, θα εκτελέσει εκείνος από πολύ μακριά για να προλάβει το χρονόμετρο. Δεν είχε κάποια τύχη το σούτ, μαθιός με πάσα πίσω από την πλάτη, πάσαρε σε αντίπαλο όμως. Καραγκής Σόγλου. Στην Φωτίου. Καραγιώργος τώρα ζητάει και παίρνει ο Ραΐζης, ο οποίος θα εκτελέσει από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σούτ. Καραγκής Σόγλου στο rebound. Μια ευκαιρία πίσω από τα 6.75. Ούτε κι αυτή θα καταλήξει εντός καλαθιού. Μακρινή πάσα του Παπαδάκη. Πυρογκή καύση έξω. Για τρεις το σούτ του Μιχαλακάκου. Δεν έρχεται το καλάθι από τους γηπεδούχους. Καραγιώργος για τρεις, αστυχή. Καλακάκος. Πάει μόνος του, δεν θα το βάλει. Ραΐζης τώρα. Να πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 7 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καλακιστόγλου κάνει βήματα πίσω για να εκτελέσει για τρεις και αυτός, αλλά η κατάληξη είναι ίδια όπως και στα προηγούμενα σουτ. Ευκαιρία, θα βγάλει τα χέρια του Μαθιός και στέλνει στη γραμμή των βολών τον αντίπαλό του. Πρώτο μαδικό αυτό για τους Frigo Driver. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Τεμπελχανάδων. Έξω η πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη ο Καρακιστόγλου. Κικά. Πέρασε. Μόνος του πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια. Φωτίου. Τον Καραγιώργο. Καρακιστόγλου τώρα. Ψάχνει επιλογές. Παίρνει και πάλι ο Φωτίου στα δεξιά, ο οποίος θα εκτελέσει, δεν βρίσκει στόχο. Χωρίς καλάθι και στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Τεμπελχανάδες. Ο Χαλακάκος διαμαρτύρεται. Θα γίνει το κλέψιμο. Ξανά η Frigo Driver στην επίθεση. Παπαδάκης. Αστοχή και αυτός. Κακό το θέμα, είναι μια αλήθεια στις τελευταίες φάσεις. Γκίκα μάζεψε. Συλλήπασε για το Μαθιό. Τρομερή συνεργασία. Δεν έρχεται το καλάθι όμως από τον Παπαδάκη. Και δεύτερη ευκαιρία χαμένη κι αυτή. Ραΐζης έχει κάνει βήματα. Πέντε και 45 ακόμα στην δεύτερη περίοδο, 23-4 το σκορ. Περίποδο τώρα του Χαλακάκου, θα βρίσκει στόχο. 4-0 το είναι το σκορ μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Αρκετά κακό το θέαμα. Μαθιός έκλεψε. Αλλά κακός. Φτιάχνει τώρα την επίθεση για την ομάδα του. Μαθιός πήγε προς τα μέσα, σκόραρε κιόλας, μετράει κανονικότατα. 25-4. Και ο Μαθιός έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει κι αυτή. 26-4 πλέον.
Τσιτσόγλου περνάει αργά-αργά. Φωτίου. Και πάλι στον Καρακεσόγλου δυσκολεύεται και να κρατήσει. Ραΐζης είναι μόνος του, εκτελεί για τρεις, πάρα πολύ δυνατό το σύντομο. Λάθος και από τους φρίγκο ντράιβερ στη συνέχεια. Σηκώνεται και φτωχεί ο Κολιούσης. 26-6. Ο Χαλακάκος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα στο καλάθι. Μαχική του Κολιούση, ο οποίος θα βγει νικητής τελικά. Φωτίου, πιέστη για τον Παπαδάκη. Ξέφυγε τελικά και έκανε και το φόλο ο παίχτης των γηπεδούχων. Στον Ραΐτζη. Ο οποίος έπεσε τσέπητα από τον τραυματισμό του. Θα εκτελέσει και για τρεις τώρα έρμπολ όμως η προσπάθεια. Παδάκης. Τον σπρώχνει ο Ραΐζης. Τον στέλνει στη γραμμή των βολών. Δεύτερο ομαδικό αυτό και για τους Τεμπελχανάδες. Από δύο έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Μέσα η πρώτη, 27-6. Χάνει τη δεύτερη μαζί στο Κολιούση στο rebound. Μαράσον Ραΐζη. Ακή πάσα όμως, ο Παπαδάκης έκλεψε. Πέρασε κιόλας. Πάει μόνο στο Παπαδάκη, θα εκτελέσει αλλά άστοχα. Καραγιώργος. Πήρε ο Καρακεσόγλου. Διεκδικούμενη μπάλα. Παραμένει σε ροζ χέρια. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Τεμπελχανάδες. Πρέπει να εκτελέσει ο Καραγιώργος. Θα το κάνει. Τον πούλησε όμως εδώ η μπάλα. Μιχαλακάκος. Δεν έφτασε η μπάλα στον Γκίκα. Χαλακάκος. Προσποιείται. Αφήνει στον Γκίκα, θα εκτελέσει και ο διατρής το βάζει. 36. Παπαδάκη, σαν την Αλεπού εκεί, τρύπωσε πίσω από τον Δημαρά. Θα πάρει τώρα και την μπάλα για να βγάλει στην επίθεση του Φρίγκο Ντράιβερ. Πάσα πίσω από την πλάτη, δεν τον είχε καταλάβει όμως ότι ήταν ο Καρακεσόγλου. Νομίζω ήταν κάποιος παίκτης του. Καρακεσόγλου κρατάει αυτό στον Δημαρά. Καστή πάσα. Μάχη κάτω από την ρακέτα των γηπεδούχων. Δημαράς θα βγει έξω. Τώρα θα σηκωθεί από μέσα απόσταση, δεν παίρνει το καλάθι. 2 και 15 ακόμα για τη διακοπή του ημιχρόνου. Χαλακάκος. Με τον Χαλακάκο τον Σταύρο. Παπαδάκης από τα αριστερά. Θα γίνει το φάουλ από τον Ραΐζη. Παπαδάκης θα πέρασει εκτός. Στην θέση του τώρα ο Κωστάκης. Πήρε ο Μαθιός και εκτέλεσε κατευθείαν και το βάλε κιόλας. 32-6 πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα των Τεμπελχανάδων. 1 για 50 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Δημαράς. Ραΐζης τον Κολιούση. Καρακεσόγλου, κάνει βήματα.
συνέχεια στο μάτς με Μιχαλακάκο. Κωστάκης. Στα το Δημαράς για να τον πιέσει, τον περνάει. Για ανάμεσα από δύο να εκτελέσει ο Κωστάκης και έκανε και βήματα στην συνέχεια. Λάθος τώρα και για τους γηπεδούχους. Δημαράς. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πάει και μόνο σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν μπορεί όμως να πετύχει το καλάθι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μιχαλακάκος πάει όλο το δρόμο, κερδίζει το φάουλ. Το οποίο είναι και το τέταρτο των φιλοξενούμενων. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Έτσι η πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη Μιχαλακάκος, 33-6. Καραγιώργος. Μαλαφάνι στον Ραΐζι. Ψηλή, παρακινδυνευμένη πάσα. Ακόμα ένα δώρο από τους Ρότζ. 2-1-2-1. Και ο Σταύρος Μιχαλακάκος δεν έχει κανένα πρόβλημα να φτάσει στο 35-6. Μαράς, 28 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Αστοχό το σουτ του Καραγιώργου. Μιχαλακάκος παίρνει. Στέκεται, εκτελεί για 3 και το βάζει. 38-6. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαράς, 7. 5-4 πέρασε, σκοράρε. 38-8. Ολοκληρώνεται έτσι το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 38-8 και τους Freeco Drivers στο συν 30. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς ανάμεσα σε Freeco Driver και Temple Hernandez. Το σκορ στο 38-8 με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 30 πόντους. Τους Τεμπελχανάδες από την άλλη να μην έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεπεράσουν το φράγμα των 10 πόντων, ενώ ο Σταύρος Μιχαλακάκος θα σκοράρει για το 48 πλέον. Τιμαράς. Κλείνει στον Καραγιώργο. Κολλούσης για 2, δεν το βάζει. Ο ίδιος παίρνει το rebound. Πάει λίγο πιο κοντά, αλλά και από εκεί δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Παπαδάκης, Σταύρος και Γιώργος Μιχαλακάκος. Κωστάκης. Καρπίδης στην πεντάδα των Freeco Drivers. Ενώ από την άλλη έχουμε Καραγιώργο, Κολλιούση, Δημαρά, Ραΐζη και Καρακέσσογλου. Ενώ έχουμε και ένα τρίποντο τώρα για το 43-8. Δημαράς, Καραγιώργος, Ραΐζης καταφέρει να αποφύγει την πίεση. Δημαρά στα 8 δευτερόλεπτα, κακή πασά. Μιχαλακάκος. Άφησε πίσω στον Ευκαρπίδη. Τώρα η μπάλα πάει στον Παπαδάκη και από εκεί στον Μιχαλακάκο. Ξανά Παπαδάκης, καλάθι και φάουλ. 45-8, η διαφορά όλο και ανεβαίνει. Με τους Freeco Drivers να κάνουν ό,τι θέλουν κυριολεκτικά στο παιχνίδι. Φωτίου τώρα επιστρέφει για τους Ρόζ. Ενώ ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή ο Παπαδάκης. Έξω η βολή. Σόγλου. Πιέστηκε ασφυκτικά από δύο παίχτες, το φάουλ το έχει κάνει ο Κωνσταντής. Δημαράς,
στα δεξιά. Δυνατή πάσα για την απέναντι πλευρά, Κολιούσης. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα θα δώσει τη μάχη του. Θα βρεθεί και στο παρκέ στην συνέχεια, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι. Κύριος Καρπίδης. Και πάλι μπάλα σε εκείνον, πολύ ωραία η συνεργασία. Δεν έρχεται όμως το καλάθι, θα το κάνει στην συνέχεια όμως ο Καρπίδης για το 47-8. Μαράς. Δεν το βάζει. Χαλακάκος τώρα στην άλλη πλευρά. Καρπίδης στα κινήσεις. Καπαδάκι στην κορυφή. Καρπίδης από το ύψος των βολών. Είναι άστοχος. Φωτίου. Άφησε την πλάτη στον Καραγιώργο. Καραγκής του Σόγλου. Βγαίνει έξω, προσποιήθηκε. Αλλά καταλήγει στον Φωτίο, ο οποίος είναι ανενόχλητος και θα το βάλει. 47-11. Χαλακάκος. Θέλει να απαντήσει ο Παπαδάκης, δεν θα το κάνει όμως. Και πάλι μπάλα στον Παπαδάκη. Έχουν γίνει όμως 3 δευτερόλεπτα. Μαράς. Καρακίση Σόγλου σε ακόμα ένα τρίποντο των Τεπερχανάδες. Αυτή τη φορά δεν θα είναι εύστοχο. Καρπίδης. Πάσα στον Κωστάκη. Που ξεφεύγει για τον Δημαράκη μπροστά τον Καρακίση Σόγλου και τον, Κολιούση στην συνέχεια. Εκείνος είναι που έχει κάνει το φάουλ. Όχι, ο Καρακίσογλου, με συγχωρείτε. Είναι ο παίκτης που έχει κάνει το φάουλ από τους Τεμπελχανάδες. Φάουλ νούμερο 2 για τους φιλοξενούμενους. Μέσα πρώτη βολή από τον Κωστάκη, 48-11. Χάνει τη δεύτερη. Κολιούσης κατεβάζει. Φωτίου του δίνει ξανά. Η Μαράς τώρα βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Χαλακάκος πατάει γκάζι. Πάει και μόνος του στην προσπάθεια και θα σκοράρει κιόλας. 50-11. Πάρα λίγο εδώ να έχουμε και ακόμα ένα λάθος από τους Ροζ. Η Μαράς στέκεται, σημαδεύει, αλλά αστοχή. Θετικό rebound από τον Φωτίου. Αστοχό και το δικό του όμως. Καρπίδης θα το πάρει. Δεν το βάζει. Το rebound στα χέρια του Κολιούση. Φέλει μπροστά ο Δημαράς γρήγορα. Δεν μπορεί όμως να προλάβει αυτή τη δυνατή πάσα. Χαλακάκος. Παδάκης καστήπασα για τον Κωστάκη. Έφτασε κοντά εκείνος. Καραγιώργος. Πήρε ο Καράκης Σόγουλου, έφτασε μέχρι μέσα και σκόραρε. Για το 50-13. Παδάκης. Κωστάκης τώρα και πάλι στον Παπαδάκη, ωραία κίνηση από εκείνον, δεν θα τελειώσει όμως με ένα καλάθι. Η Μαράς στην άλλη πλευρά, τα συμποντά δεν σκοράρε, μαζί ο Κωστάκης. Ο Σκαρπίδης πάει στην προσπάθεια, θα σκοράρει εκείνος, 52-13. Τέσσερα λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δημαράς χωρίς κάποιον γύρω του, θα το πάρει, θα το χάσει όμως. Μιχαλακάκος τώρα.
πέρασε το κέντρο. Πέρασε η πάσα όμως στη συνέχεια, η οποία είχε στόχο τον Παπαδάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει να κόβει προς το καλάθι. Ο Κολιούσης πέταξε την μπάλα εκτός, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στρέψαμε επίσης από τη διακοπή για το time out. Ο Σπρίκο Τρέβερ να φτάνουν σε ένα πολύ γρήγορο καλάθι, ο Μαθιός εκεί. Με ένα λεούπ, να κάνει το 54-13. Πάσα για τον Καρακιστισόγλου. Σχολεύτηκε η κίνηση από την πίεση του Μαθιού, δεν μπορούσε να σκοράρει. Μαδάκης και ο Μαθιός. Σταύρος Μιχαλακάκος πέρασε, πάσαρε τελικά έξω. Ο Γιώργος Μιχαλακάκος θα πάρει την εκτέλεση. Δεν είναι καλή όμως, Σταύρος Μιχαλακάκος θα σκοράρει τελικά, 56-13. Γιώργος πιέστηκε, πήρε και την πάσα για τον Ράιζη. Αλλά Γιώργος στη γωνία, θα εκτελέσει αδύναμο το σουτ. Η μπάλα φαίνει συστημένη όμως και πάλι στα δικά του χέρια, δεν μπορεί να κρατήσει την ισορροπία του. Και πάσα ρε σε αντίπαλο. Ο Παπαδάκης ξεκίνησε την πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα. Τον φάουλ το έχει κάνει ο Κολιουσής. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους Ρόζ. Στην κατοχή τώρα ο Παπαδάκης. Αστόχος εκείνος στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Ράιζης προσπάθησε να πάρει. Η μπάλα είναι για τους Τεμπελχανάδες τελικά. Μαράς σηκώνεται, σημαδεύει σωστά Καραγιωσόγλου. Πήρε το επιθετικό rebound και αυτό στον Καραγιώργο. Για τρεις εκείνος, η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound του Κολιούση και θα σκοράρει αυτός για το 56-15. Μαθιός αυσέξω. Κωστάκη στον Παπαδάκη. Αλλά κακώς εξετάζει τις επιλογές του, αφήνει στον Σταύρο για να πάρει εκεί την εκτέλεση. Παπαδάκη στο επιθετικό rebound και θα έρθει και το καλάθι. 98-15. Ένα μισή λεπτό ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε ένα χτύπημα στον Μιχαλακάκο. Ίσως βρίσκεται στο παρκέ. Τώρα θα σηκωθεί. Τα χέρια Κωστάκης και Δημαράς. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των Τεμπελχανάδων. Δημαράς. Ο Λιούσης είναι άστοχος. Πίνει τον Δημαρά. Στα δεξιά εκείνος θα κερδίσει το φαουλ από τον Παπαδάκη. Τρίτο φαουλ αυτό για τον Παπαδάκη. Δεύτερο ομαδικό για τους Φρίκο Driver. Κακή η προσπάθεια εδώ από τον Καραγιώργο. Κωστάκης τον Παπαδάκη. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά ο Μιχαλακάκος, δεν το έβαλε. Μπάλα καταλήγει και εκτός, 51 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Μαράς. Πάει μόνος του, δεν θα σκοράρει. Το Κωστάκη τώρα, μπροστά του έχει δύο ροζ φανέλες. Δεν θα διστάσει όμως να πάει μόνος στη φάση. Η κατοχή είναι για τους Τεμπελχανάδες.
Γιώργος. Αυτός θα περάσει στο κέντρο. Έχασε όπως την μπάλα. Μια επίθεση τώρα ολόκληρη για τους Frigo Drivers. Θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση όμως. Ο Παπαδάκης, αφού βρήκε χώρο, τον αξιοποίησε για το 60-15. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ρόζ. Ανενόχλητος και ο Κόλλιος στην άλλη πλευρά. 60-17. Καλακάκος, 2 δευτερόλεπτα. Ένα στέκεται, εκτελεί. Αλλά πολύ άσχημο. Πήγαλε έτσι και την 3 δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 60-17. Μπήκαμε και στο 4ο δεκαλέπτο της αναμέτρησης. Οι Frigo Drivers έχουν ολοκληρώσει την δουλειά στη σημερινή αναμέτρηση. 60-17 δείχνει το σκορ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά, τα οποία πλέον αποτελούν μια τυπική διαδικασία. Οι Βελχανάδες σήμερα κάνουν μια εμφάνιση την οποία θέλουν γρήγορα να ξεχάσουν και να προχωρήσουν παρακάτω. Φωτίου θα το πάρει από αρκετά μακριά. Θετικό ριμπάν και από τον ίδιο. Καραγιώργος. Δίσταση αρχικά, θα το πάρει στην συνέχεια το σουτ, στο σίδερο. Ράιζε ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Ροζ. Δημαράς, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπήκε ούτε αυτό το καλάθι. Απανωτά επιθετικά rebound, αλλά για απανωτές χαμένες ευκαιρίες από τους Τεμπελχανάδες. Καλακάκος. Παπαδάκης, όπου κάτι κανονικά. Και θα οδηγηθεί και στην γραμμή των βολών επί από αυτό το πρώτο μαδικό των φιλοξενούμενων. Μέσα η πρώτη. 61-17. Χάνει τη δεύτερη ο Παπαδάκης. Είναι και όμως ο Μαθιός. Αλλά θα κάνει και αυτό το λάθος στην συνέχεια. Ο Παπαδάκης έκανε το φάουλ, το οποίο είναι το τέταρτο δικό του. Φωτίου. Σόγλου το χάνει. Κοιτάει γύρω του. Για τρεις ο Μιχαλακάκος το βάζει. Κρατσοτόμπι και αυτό ωραία. 64-17. Μαράς, πάσε στον Καραγιώργο. Πάλι ο Δημαράς, γκικάσπι έτσι, προσπαθεί να κλέψει. Στο πλάι μια εκτέλεση, άστοχη όμως. Γκικά τρέχει, προσπάθησε να τον βρει ο Μιχαλακάκος με μια μακρινή πάσα, δεν έφτασε όμως μπάλα σε κοινόν. Πάλι Frigo Drivers με την κατοχή. Καθύπασε για τον Κωστάκη, εκείνος πέταξε για ένα αλλιού προβλητό. Αλλά δεν ακολούθησε κάποιος στην φάση, δεν κατάλαβε την έμπνευσή του. Η Μαράς τώρα, ναι, ο λάθος. Αλλά στην άλλη πλευρά, πάσα πίσω από την πλάτη, τρομερή ενέργεια εδώ από Μαθιό. Ο οποίος πάσαρε εξαιρετικά στον Κωστάκη και εκείνος θα τελειώσει τη φάση για το 66-17. Τα λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Του Μαράς εδώ αστοχή στο τρίποντο. Ο Παπαδάκης, ο οποίος πάει με φόρα προς τα μέσα, δεν μπορεί να τον σταματήσει κάποιος. 68-17 πλέον. Ο Μαράς με σφύριγμα για φάουλ.
βολές για τους Τεμπελχανάδες τώρα. Καρπίδης επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Κωστάκη. Μέσα η πρώτη βολή. 68-18. Κάνει τη δεύτερη. Παπαδάκης. Βίκα πρόλαβε και κράτησε και όλος βρήκε και συμπαίκτη. Καρπίδης δεν πήρε το τρίποντο παρότι σε χώρο. Βίκα για τρεις, δεν πήγε το καλάθι. Καρπίδης για δύο τώρα, ας το πω και αυτό. Σιμαράς. Πάει προς τα μέσα σε έναν ανάποδο lay-up. Ζητάει φάουλ, Καραγιώσογλου ας το πει και στην συνέχεια. Καρπίδης. Για τρεις ο Μιχαλακάκος. Πιέζεται εκεί με μια τυφλή πάσα από τον Καραγιώργο. Έφτασε κοντά ο Κολιούσης, το έχασε. Καραγιώσογλου. Θα δεχτεί το φάουλ στη συνέχεια. Στο σίδερο η πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη ο Καραγιώσογλου. Όμως είναι και ο Κολιούσης για να σκοράρει 68-20. Παπαδάκης. Αλλά κατέληξε στον Μαθιό. Από εκεί στον Σταύρο Μιχαλακακό. Το αφήνουνε χώρο οι Ροζ. Δεν τους τιμωρεί όμως, ο ίδιος θα αρπάξει το rebound. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα. Η Μαράς. Πάει από τα δεξιά. Με ο φάουλ από τον Γκίκα αυτή τη φορά. Είναι το τέταρτο, ομαδικό αυτό για τους Frigo Driver. Μέσα η πρώτη. 68-21. Μέσα και η δεύτερη. 68-22. Παδάκης. Καρπίδης. Φτάσε κοντά, δε σκοράρε. Βαλάει την μπάλα ο Κολιούσης τώρα, πάει γι' αυτό σε μια ατομική προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλο από τον Γκίκα. Ή από τον Εφκαρπίδη, να δούμε ποιον έγινε. Τον Εφκαρπίδη τελικά. Έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out και είναι και ο Κολιούς στην γραμμή των βόλων. Θα βάλει την πρώτη για το 68-23. 4.45 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας. Τα πράγματα να έχουν πάρει το δρόμο τους από νωρίς. Στην αναμέτρηση 68-24 τώρα. Και οι Frigo Driver, όπως λέγαμε, θα πανηγύρισαν σήμερα την 7η νίκη τους. Θα πάνε σε 7-3. Από την άλλη, οι Τεμπελχανάδες θα γλιτώσουν την 7η και θα πέσουν στο 3-7. Σταύρος Μιχαλακάκος θα πάρει την προσπάθεια, θα την βάλει κιόλας για το 70-24. Μαράς. Κρατάει. Ανοιχίζουν οι Μαράς αυτοί τώρα στον Καρακεσόγλου.
Καραγιώργος υποπίεση, θα σκοράρει όμως, 70-26. Καρπίδης άφησε στον Γκίκα. Παπαδάκης. Ξανά ο Ευκαρπίδης σπάσει στην αδύνατη πλευρά. Ο Γκίκα έχει κάνει βήματα ή έχει πατήσει, δεν έχω καταλάβει. Ωστόσο έχει γίνει το λάθος. Λιούσης αστοχή. Καρπίδης πήρε. Κρατάει. Πάσα για τον Μιχαλακάκο. Τίποτα από τον Παπαδάκη. Αστοχή. 73-26. Γιώργος θέλει να απαντήσει. Δεν έρχεται η απάντηση από τους Ρώσους. 2.50 ακόμα. Παπαδάκης. Εκεί που πήγε να πασάρει δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης. Τους έχει φύγει μπροστά. Και σαν σε προπόνηση θα σκοράρει. 73-28. Αλλά κακός. Λογικά. Πιέζεται ασφυκτικά. Λογικά κατά ή όχι, θα χάσει τελικά. Η Μάρας τώρα στη σειρά του να βρεθεί αμαρκάριστος. 73-30. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Παπαδάκης κόβεται, κρατάει ο ίδιος όμως. Εσχοράρει τελικά, επέμπεινε και δικαιώθηκε, 75-30. Καραγιώργος. Καραγιώργος κερδίζει το φάουλ. Ακόμα ένα φαουλ από τους Φρίκο. Γραμμή ο Καρακιασόγλου. Σοχή και στην δεύτερη. Καλακάκος. Γκίκα θα το πάρει το σουτ. Δεν το βάλε. Ζαΐζης. Παίρνει στην άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει καλά όμως, ούτε στη συνέχεια μπορεί ο Δημαράς να σκοράρει. Γκίκα στον Μαθιό. Θα τελειώσει καλά εκεί στη φάση. 77-30. Λάθος τώρα και από τους Δεμπελχανάδες. 48 δευτερόλεπτα ακόμα και κυλάμε τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ο Χαλακάκος θα εκτελέσει, βάλα στο σίδερο, μαχές για το rebound, νικητές φιλοξενούμενοι. Παίρνει ο Δημαράς και φέγγει μπροστά και θα σκοράρει με το δεξί lay-up, 77-32. 22 δευτερόλεπτα τελευταία. Επίθεση για τους γηπεδούχους. Θα εκτελέσει τελικά ο Μιχαλακάκος. Θα το χάσει. Θα γίνει επίθεση για από τους Ρώσους. Να δούμε. Καραγιώργος θα το πάρει και αυτός. Μπάλα έξω. Μαθιός θα σε εκτελέσει και αυτός. Λίξει το χρόνο. Φινάλ λοιπόν.
Ναι, και για τους Frigo Driver, οι οποίοι θα επικρατήσουν 77-32 των Τεμπελχανάδων.